Καλησπέρα το κλειστό των λιωσίων. Εδώ που οι πιστάτσιες αντιμετωπίζουν το Plug Mamba σε έναν αγώνα για την Master League. Δύο ομάδες που βρίσκονται ακριβώς στην ίδια θέση με το ίδιο ρεκόρ στο 4-1. Πρώτο καλάθι για τους φιλοξενούμενους. Διαχειρός Μουσούλη, παρακαλώ. Άφησε την μπάλα, δεν είχε κανένα πρόβλημα. Νωρίς νωρίς το 2-0. Δεν θα απαντήσουν οι γηπεδούχοι. Λέγαμε λοιπόν στο 4-1 και οι δύο ομάδες ισοβαθμούν. Θα γίνει το λάθος. Θα προσπαθήσουν να βγάλουν εφιασμό. Στην μπάλα με το αριστερό για δύο από τα 4 μέτρα. Νέο άστοχο. Επιθετικό rebound. Επίθεση 14 δευτερολέπτων. Σουδιά 3. Υπονία από τον Λουκόπουλο, τον Αλέξανδρο. Έχουμε καλάθι νούμερο 21, λόγο, τον Ντάλαρο, 2-2, αλλά ο Μουσούλης πετυχαίνει το τέταρτο, το δεύτερο, προσωπικό καλάθι. Τόσο δικό, τόσο και της ομάδας του. Ο Μουρμούρης με σου 3 πόντων θα βάλει για πρώτη φορά την ομάδα του μπροστά στο σκορ, στο συν 1. Το λάθος για 2 ήτανε. Στα ίσα το έφερε, 4-4. 7-51. Τον Μπάμπα έχουν κερδίσει 2 βολές με τον Θοδωρή τον Πολοντάκη. Άστοχο στην πρώτη. Άστοχο και στη δεύτερη. Γρήγορα, γρήγορα. Με τον Κατζηγιο Γιωγιάδη. 7-38. Πιστάτσιος θα βρεθούν σε θέση οδηγού για πρώτη φορά στην αναμέτρηση. Πολύ όμορφη κίνηση από τον Δέδε. Πήγε μέχρι μέσα, πάτησε καλά. Είναι τόσο καλό το τελείωμα. Για την ακρίβεια δεν ήταν εύκολο. Καλό ήταν, απλά η μπάλα δεν μπήκε. Είναι μόνος του, θα πάρει την προσπάθεια. Μπάλα στο σίδερο. Κοτσίτουρας ήταν. Νέος σου 3 πόντων, ούτε τώρα, Ντάλαρος στο αμυντικό. Και από εκεί στον Χατζηγελιάδη. Η μπάλα θα γυρίσει πάρα πολύ όμορφα. Χατζηγελιάδης για 3, αυτή τη φορά θα ευστοχίσει. Στο συν 5 γηπεδούχοι. Η Μάμπα θα μειώσουν στους 3. Για να δούμε αν το παιχνίδι θα είναι ανάλογο της βαθμολογικής θέσης στην οποία βρίσκονται οι δύο ομάδες. Δέρμι δηλαδή. Παραλαμβάνουν ισόβαθμοι. Το ίδιο ρεκόρ. Έχουν ξεκινήσει πάρα πολύ καλά τη φετινή αγωνιστική χρονιά. Και οι δύο. Παραδοσιακές ομάδες της Λίγκας. Θεοδοσίου έκλεψε. Νέο άστοχο σου 3 πόντων. Νέο επιθετικό rebound από τον Μουσούλη.
Δεύτερη φορά. Ο Μολοντάκης θα ευστοχίσει. Θα μειώσει ακόμα περισσότερο στο 9-8. Στον ένα πόντο. Φανταζής και Μπαζάνης στον πάγκο, coach των δύο ομάδων. Καθημερινάτης σε σουτ τριών πόντων εύστοχο, έξω από τη γραμμή των 6.75. Θα δώσει και πάλι αέρα, 4 πόντων στην ομάδα του. Έχει ξεκινήσει πάρα πολύ καλά ο Βασίλης. Σούλης για 3. Δεν θα του κάνει το χαρακτήρι μπάλα. Πιστάτσιος θα τον μιμηθούν και η Μάμπα σε οργανωμένη επίθεση των 4 δευτερολέπτων, στην οποία ο Δέδες θα πάρει το φάουλ χαμηλά. Ήτανε μόλις το δεύτερο ομαδικό. Κανένα η Μάμπα. Έχουμε αλλαγή. Ο Μουσούλης στο χαβά του, έχει μπει πάρα πολύ καλά στο παριέ. Ήταν ο έκτος πόντος για τον Θοδωρή. Θεοδοσίου, χαρακτηριστικά δεν ήμουν εκεί, έλεγε προς τους ρεφ. Το είδαν αυτό, έδωσαν η απάντησή τους. Ο Τσιτουράς ευστόχησε και στις δύο. Πάλι στο συν 4. Γρήγορη απάντηση για τους Μάμπα. Διαχειρός Μολετάκη. Έκανε αυτό το βηματάκι προς τα πίσω, εξαιρετική κίνηση. Σου τριών πόντων, μέσα και αυτό. Χατζηγεωργιάδης. 17-12. Λάθος πάσα, δεν θα ολοκληρώσουν το κλέψιμο όμως. Δεν τη συγκράτησε την μπάλα ο Τάλαρος. Η Μάμπα και πάλι, αφού πρώτα περάσουμε σε ένα time out, 3-28-17-12 μπροστά η Πιστάτσιος. Τέλος time out. Επαναφορά. Θα γίνει το λάθος. Θα τους μιμηθούν. Οι ομάδες μπήκαν νευρικές μετά το time out. Είναι ένα ζητούμενο κάθε φορά που πραγματοποιείται ένα time out να δούμε την αντίδραση των δύο ομάδων. Καταλαβαίνεις αρκετά πράγματα, όχι πάντα, δεν αφήνουμε μορφή για τις δύο ομάδες. Ειδικά σε στιγμές που το παιχνίδι καίει, πως ανταποκρίνεται η κάθε μία. Για αυτήν που βρίσκεται στην επίθεση και για αυτήν που βρίσκεται στην άμυνα, κυρίως για αυτήν που βρίσκεται στην επίθεση.
Χατζηγεωργιάδης κέρδισε φάουλ. Χατζηγεωργιώμα για δύο ελεύθερες βολές. Στόχησε στην πρώτη. Τον Αλέξανδρο το Χιλντάν. Μπήκε μέχρι μέσα, δεν είχε κανένα πρόβλημα. 1-0 στους 4. Πιστάτσιος. Η απάντηση των Πιστάτσιος ήταν άμεση. Το παιχνίδι και πάλι στο συν 6. 1-55 για το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου. Μουσούλης το χαβά του. Αυτή τη φορά πυροβόλησε από τη γραμμή των 6.75. Καλύτερος παίκτης των φιλοξενούμενων μέχρι στιγμής. Κάπου εκεί κοντά κυμαίνεται και ο Χατζηγεωργιάδης από την άλλη πλευρά. Στο Κιμάμπα, ριμπάτα τους Πιστάτσιος, βγάζουν τον ευθυνιασμό, εκεί κίνηση από τον Τζίτουρα, 22-17, στο συν 5. Άμυνες. Ουσιαστικά δεν υπάρχουν άμυνες αυτό το πρώτο δεκάλεπτο. 22-20, σου τριών πόντων από τη γωνία. Άστοχος ο Τσίτουρας, επιθετικό rebound. 24-20. Υπάρχει μια γενικότερη αδράνεια σε ό,τι έχει να κάνει το αμυντικό κομμάτι. Είτε αυτό λέγεται rebound, είτε αυτό λέγεται άμυνα. Αποτυπώνεται αρχικά στο σκορ. Αλλά και στην αδράνεια που παρατηρείται, όπως στην προηγούμενη φάση, οι ομάδες μέχρι στιγμής παίζουν επίθεση. Έχουμε μια μικρή διακοπή, θα σηκωθεί. Δεν έχει κανένα πρόβλημα ο Χιλντάν, ο Αλέξανδρος. Ήταν μια άκρος μπασκετική φάση αυτή που παρακολουθήσαμε πριν λίγο. Η σύγκρουση, κανείς δεν το ήθελε. Όλα είναι έτοιμα για τη συνέχεια του παιχνιδιού. 13-2, 24-20. Ο Χιλντάν. Συγγνώμη, πήρε το φάουλ, θα έχει δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές από τη γραμμή της φιλανθρωπίας, 11-3. Η Πιστάτσιος, εφόσον η μπάλα περάσει στην κατοχή τους, θα έχουν αρκετό χρόνο, είναι αρκετός χρόνος αυτά τα 11 δευτερόλεπτα, για να πραγματοποιήσουν μια οργανωμένη επίθεση. Αφελώς. 24-22 μετά τις δύο εύστοχες βολές. Για να δούμε λοιπόν τι ακριβώς θα σκαρφιστούν. 8 δευτερόλεπτα, περάσω το κέντρο. Λάθος πάσα, υπήρχε παίκτης δίπλα του, δεν τον είδε ποτέ, ήταν μόνος του. Από το σπίτι του, όχι, τέλος πρώτου δεκαλέπτου. Πιστάτσιος Black Mamba, 24-22.
Στο δεύτερο λεκάλεπτο μόλις ξεκίνησε. 24-22. Καλαρός. Ο Κωνσταντίνου κέρδισε το φάουλ. Ήταν επάνω στην προσπάθεια. Θα έχει δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές. Το παιχνίδι έχει τα χαρακτηριστικά, όλα τα χαρακτηριστικά ενός αγώνα ντέρμπι. Καταρχήν όσον αφορά την διακύμαση του σκορ. Φυσικά την βαθμολογική θέση που βρίσκονται δύο ομάδες. Αλλά και τα πιο ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Είναι αρκετά δυνατό. Έχει αρχίσει και γίνεται αρκετά δυνατό όσο περνάει η ώρα. Και πού να δείτε τι θα γίνει όταν θα φτάνουμε στο τέλος. Έστω εγώ στη μία βολή. Από τις δύο. Το συν 3. Ο Δέδες μπροστά στον Κωνσταντίνου δεν κατάφερε απολύτως τίποτα. Ο Αλεξανδρός άρπαξε το επιθετικό rebound, ούτε αυτός. Για να δούμε αν οι δύο ομάδες θα δυναμώσουν την άμυνά τους. Διότι άμα συνεχιστεί το παιχνίδι σε αυτό το ρυθμό, θα έχουμε πάρα πολύ μεγάλο σκορ. Εμείς το θέλουμε από την πλευρά μας, αν μη τι άλλο. Να δούμε ποια από τις δύο ομάδες θα ευνοήσει αυτό. Στην άμυνα, στην άμυνα. Ο Θεοδοσίου κέρδισε το φάουλ. Πρωτοματικό για τους γηπεδούχους. Ενέχουν τη Μάμπα. Στο Δέδε, εκείνος χαμηλά στο Χιμντάν. Θα γυρίσει. Ο Ταλαρός του είπε: όχι Αλέξανδρε, δεν είναι η ώρα σου να βάλεις καλάθι. Τον έκοψε στα ίσα. Ο Χιμντάν διαμαρτύρεται. Εντάξει, μονομαχίες είναι δυνατές Αλέξανδρε. Αγώνας ντερμπί είναι, θα γίνουν αυτά. Δεν θα σ' αφήσει να περάσεις έτσι. Οι διαιτητές έχουν αφήσει το δυνατό παιχνίδι και καλά κάνουν αν με ρωτάτε. Τέλος επίθεσης, η μπάλα έμεινε στα χέρια τους. Κανείς δεν ενημέρωσε κανέναν. Πρόβλημα να κάνει το 27-22. Σταθερά μπροστά η Πιστάτσιος. Από την ώρα που πέρασαν μπροστά στις αρχές του πρώτου δεκαλέπτου, όταν έκαναν το 6-4, δεν έχουν απολέσει το προβάδισμα σε κανένα χρονικό σημείο. Καλαρός από άκρος ευνοϊκή θέση, δεν θα τα καταφέρει. Ο Δέδες που πάει. Στο Χιμντάν. Κακό σουτ. Η μπάλα για τους Πιστάτσιος. Πολύ όμορφο καλάθι από τον Μουρμούρη, πέρασε εσωτερική.
Πέρασε κάτω τώρα από τη Στεφάνη, άφησε εκπληκτικά την μπάλα στο καλάθι. Γρήγορη απάντηση για τους Μάμπα. Διαχειρός Χιμντάν, 29-26. Καλάρος, 9 προσπάθεια, θα κοφεί εκ νέου. Ανανεώνουν την επίθεση, έχουμε βήματα τον Κωνσταντίνου. Κατοχή στους Μάμπα. Πάρα θα γυρίσει πάρα πολύ όμορφα, ήθελε άλλη μια γρήγορη πάσα, κολλήσαν εκεί, Θεοδοσίου για δύο, με ταμπλό όχι, δεν είναι τόσο ευνοϊκή γωνία. Κωνσταντίνου, ο Τζίτουρα, προσποιείται, θα πάει μέχρι μέσα. Θα δει τον Κωνσταντίνου, ένα δευτερόλεπτο, πρέπει να σουτάρει, θα σουτάρει και όχι μόνο θα σουτάρει, θα εξτοχίσει κιόλας, 31-26. Και παραπάνω ο Φλίγκος, διότι όχι μόνο έβαλε το καλάθι, πήρε και το φάουλ, θα έχει δικαίωμα και για μία ελεύθερη βολή. 31-28. Θα έχει την ευκαιρία, εφόσον ευστοχίσει, να φέρει μετά από εκείνο το 24-22, στο τέλος του πρώτου δεκαλέπτου, το παιχνίδι και πάλι στους δύο. Είναι ήδη στη μία κατοχή, η αναμέτρηση. Εύστοχος ο Βάιος, 31-29. Μπάλα χαμηλά. Το κύριο Γιάννης ήθελε να περάσει με έναν εξοπλερικό τρόπο την μπάλα. Πολύ δύσκολη γωνία, πάρα πολλά σώματα μπροστά του. Ο Τσίτουρας θα ευστοχίσει. 33-29. Και ο Τσίτουρας θα πάρει το φάουλ. Πάλι στους δύο. Ο Μουρμούρης θα κερδίσει το φάουλ. Ήταν πάνω στην προσπάθεια. Έχουμε το φάουλ, το 33-31 θα παραμείνει, 3 και 59.
άστοχο συμπληρώτη Θεοδοσίου. Άστοχος και τη δεύτερη, αλλά πήραν το επιθετικό, ανανέωσαν την επίθεση, επίθεση 14 δευτερολέπτο. Λουκόπουλος, εύστοχος εσύ τριών πόντων. Ο Μπολοντάκης, ο Θοδωρής. Πήρε την πάσα από τον Αλέξανδρο και πυροβόλησε αμέσως. Έξω από τη γραμμή των 6.75. Εδώ ο Χιμντάν. Κατέβασε την ασφάλεια στο κλεισό των Ιωσίων. Μεγαλοτρεπέστατη τάπα. Ο Μπασδάνης. Οι φωνές του ακούγονται μέχρι εδώ, στα ορεινά του κλειστού. Σου τριών πόντων. Ας το έχει Πιστάτσιος. Ο Λουκόπουλος θα πάρει την μπάλα, θα πάρει και την προσπάθεια. Επιθετικό rebound από τον Δέδε, παρακαλώ. Κέρδισε και το φάουλ. 2.59, πάμε σε ένα time out. 33-34 μπροστά η Μάμπα για πρώτη φορά μετά από εκείνο το 0-2 της αρχής. Τέλος time out. Οδεύει στις βολές. 33-34 εύστοχος στην πρώτη. 33-35, 6 αναπάντητη πόντι από την πλευρά των Μάμπα. Το σερί διευρύνεται. Για τρεις, η μπάλα στο σίδερο, Χατζηγεριάδης αυτή τη φορά αστόχησε. Σούλης στο Λουκόπουλο, εκείνος πιέζεται τον Τζιτούρα, θα κάνει το λάθος εκείνος. Ο Διονύσης θα κλέψει. Τζιτούρας, δύσκολη αποστολή του, έχει το Χιμντάν απέναντί του. Θα ταλαιπωρήσει λίγο παραπάνω την όλη κατάσταση. Θα προβεί σε βήματα. Ο Ρεφ ήταν μπροστά, το είδε και είχε 100% δίκιο. Σου για δύο. Μπαθιός. Διονυσόπουλος. Ο οποίος κρύωνε πριν τον αγώνα. Για να σας δούμε, κύριε Διονυσόπουλε. Θα τρέξετε. Σου για δύο. Μέσα. Από τον Παπαγεωργίου. Πραγματικό ντέρμπι. Για αναμέτρηση. Ο Σούλου θα γυρίσει. Ναι, θα εξοχίσει. Παπαγεωργίου στο αμυντικό. Και από εκεί στο Διονυσόπουλο. Βρεχάται από τα αεράκια μου εκείνος. Μάλλον κρυώνει. Έχει κανένα πρόβλημα να βάλει και πάλι μπροστά την ομάδα του. 37-36 και η μάχη καλά μένεται εδώ στο κλειστό, στο πανέμορφο κλειστό των νέων Λιωσίων. Παναλαμβάνω, ισόβαθμες οι δύο ομάδες στο 4-1. Ο Μπολοντάκης δίνει εκ νέου προβάδισμα για το Μάμπα. 37-38, μπάλα χαμηλά. Γκολ, σε κενό τέρμα έχασε ο Μουρμούρης. Θα το δει και ο ίδιος στο βίντεο, δεν χρειάζεται βέβαια, το ξέρει ήδη. Επιθετικό φάουλ, έχουμε την εντύπωση 100% καθαρό. Νομίζω ότι τρώει και την τεχνική. Τα κάνε μαντάρα εδώ. Προέταξη αγώνα. Είναι ο ορισμός του επιθετικού φάουλ. Τσάμπα διαμαρτύρεται, τσάμπα και τεχνική ποινή.
Ο Μπολοντάκης το έκανε. Τώρα όλα τα άλλα είναι να είχαμε να λέγαμε. Ήταν καθαρό επιθετικό φάουλ. Κάτζη Γεωργιάδης αστοχίσει στην πρώτη βολή και στη μοναδική. Η βολή της τεχνικής ποινής. Η μπάλα είναι για τους γηπεδούχους, οι οποίοι θα έχουν την ευκαιρία σε αυτά τα 36 δευτερόλεπτα που απομένουν, εφόσον ευστοχίσουν, να περάσουν και πάλι σε θέση οδηγού. Τσιτούρας, Κάτσι Κιλιογιάδης, Παπαγεωργίου, Σούλης επιθετικό, θα τρέξει, θα πάει μέχρι μέσα, δεν θα τα καταφέρει. Κάτσι Γεωργιάδης για τρεις, η μπάλα κατευθείαν στα χέρια του Τσίτουρα θα καταλήξει, εκείνος δεν το εκμεταλλεύτηκε, έχουμε φάουλ, αντιαθλητικό. Αντιαθλητικό, ναι. Αντιαθλητικό πάνω στον Αβαρκιώτη, τον Κώστα. 3 και 5 για το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Δεν άρεσε αυτή η απόφαση στον πάγκο τον Μάμπα και συγκεκριμένα στον Θεοδοσίου. Εγώ για αυτή τη φάση δεν έχω άποψη. Για την προηγούμενη όμως έχω 100%. Ήταν φάουλ επιθετικό, επαναλαμβάνω. Του Μπολοτάκη, επαναφορά, 2 δευτερόλεπτα, κάποιος πρέπει να σουτάρει. Δεν θα σουτάρει κανένας. Τέλος πρώτου ημιχρόνου. Απόλυτη ισορροπία. Ιστάτσιος Πλαγκ Μάμπα, 38-38. Όλα έτοιμα για το ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου. Εδώ στο κλειστό. Το Μιούλιο Σίον. Σάεκ. Ό,τι καλύτερο για τους παίκτες φυσικά να αγωνίζονται εδώ. Και εδώ στο ρεφ. Χαμηλά το φάουλ. Και το σούπ να κάνει το σούτ. Το κάνει, προλαβαίνει, αστοχή, τάλαρο στο αμυντικό. Διονυσόπουλος, Χατζη Γεωργιάδης, προσπάθησε να βρει χαμηλά τον Φλίγκο. Από τα χέρια του Λεωρέθ, ήταν μπροστά. Είχε ξεκάθαρη εικόνα, το είδε. Μπάλα ψάχνουμε τώρα, τη βρήκαμε. Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Στην γραμμή των 6-25 θα επιχειρήσει το σούτ, θα στοχίσει. Μουσούλης επιθετικό. Εξαιρετική προσπάθεια. Παλικαρίσιο καλάθι από τον Θοδωρή. Από την αρχή μέχρι το τέλος. Πραγματοποιεί πολύ καλή εμφάνιση. Άμα σταματήσει να πηγαίνει και στη Νέα Μάγκρη. Εκεί στο στην αγαπημένη μας ταβέρνα. Κάθε λίγο και λιγάκι. Θα δούμε ακόμα πιο όμορφα πράγματα από εκείνον. Ο Τάλαρος σε μια επίδειξη υψηλής τεχνικής, πέρασε κάτω το καλάθι, άφησε την μπάλα και έκανε το 40-40. Το μπορείς αυτή τη φορά. Δεν θα τα καταφέρει. Μπράβο, μπράβο.
την μπάλα χαμηλά. Τσιτούρας προς Πίτερ, δεξί διάδρομο, θα πάρει το φάουλ. Διαμαρτυρίες ήταν εντονές και από τον Μπάγκο και από τον Θοδωρή. Να πω ότι οριακά μπορεί να ήταν φάουλ. Δεν είχε προλάβει να στηθεί, ήταν πάνω στην κίνηση. Αυτό ακριβώς εξηγεί τώρα ο ρεφ του Λουκόπουλου, του Αλέξανδρου. Ακούει και ο Θοδωρής. Αυτός ήταν ο πρωταγωνιστής. Πολύ άρεση η απόβαση. Σούλης θα πάρει την μπάλα, θα βάλει την μπάλα στο καλάθι, θα πάρει και το φάουλ. Θα έχει δικαίωμα για μία ελεύθερη βολή. Παίρνει το αίμα του πίσω. Στη βολή, το 41-42 θα παραμείνει. Η ομάδα που προπορεύεται αλλάζει κάθε λίγο και λιγάκι. Μία δίνει τη σκυτάλη στην άλλη. Νέο καλάθι, 41-44 στο συν 3, 7-26. Για το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου πάμε σε ένα time out. Τέλος time out. Έχουμε πάλι παιχνίδι. Ο Μπολοντάκης θα κλέψει την μπάλα. Για να δούμε άμα η Μάμπα θα πάνε στο συν 5, ακόμα και στο συν 6. Μπολοντάκης για 2, εύστοχο, 41-46. 6-4 για πρώτη φορά στο συν 5. Ο Διονύσης για 3 θα στοχίσει. Η μπάλα στα χέρια του Λουκόπουλου και από εκεί στο Θεοδωσίου. Λουκόπουλος ο Αλέξανδρος είναι μόνος του. Θα στοχίσει. Κατζηγεργιάδης, baseball πάσα στον Τζίτουρα. Εκπληκτική πάσα. Μισό καλάθι και βάλε θα πούμε, ανήκει στο Χατζηγεωργιάδη. Είπαμε αυτός που πασάρι κάνει 2 ευτυχισμένοι στον εαυτό του και το συμπέκτη του. Σούλης θα γυρίσει. Κακή εκτέλεση. Σουτ για 3. Και τώρα ο Βασίλης το δοσίου μέχρι μέσα θα πάρει το φάουλ. Έχουμε την άποψη ότι θα μπορούσε να έχει πετύχει και το καλάθι εδώ. Ο Άκης θα έχει δικαίωμα για 2 ελεύθερες βολές. 5-54, 43-46. Εκστοχώ στην πρώτη. 43-47. Άστοχο στη δεύτερη. Το ριμπάτο από ποιον. Μαντέψτε. Μουσούλης. Ο οποίος θα βάλει μέσα τον Διονύση. Θα δώσει το Χιμντάν. Εκπληκτική ομαδική προσπάθεια. Τους αξίζουν τα χειροκροτήματα. Μα πιο πολύ στο Θοδωρή Μουσούλη. Εκείνος πήρε το ριμπάουτ. Εκείνος έδωσε την assist. 43-49 στο συν 6. Θα κλέψει η Μάμπα την μπάλα. Θεοδωσίου στον Μπολοντάκη, ποιος αστόχησε. Θετικό rebound, νέα επίθεση. Το Θοδωρής για 3, η μπάλα στο σίδερο. Τάλαρος πρέπει να τη δώσει. Δεν ήταν και πολύ καλή ιδέα αυτό που επιχείρησε να κάνει. Τσιτούρας μέχρι μέσα, δεν θα τα καταφέρει. Μπολοντάκης θα αρπάξει το rebound. Θα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Αλέξανδρος για 3. Άστοχος και αυτός. Νέο επιθετικό, νέο επιθετικό. Πιστάτσιος
στο συγκεκριμένο κομμάτι δεν βρίσκονται στο παρκέ. Θοδωρής σε μια κίνηση Air Jordan. Τι ακριβώς συνέβη εδώ? Με τον Τάλαρο. Ομυρικές μάχες. Τις έχουν ρημάξει στα επιθετικά rebound. Ας μου επιτρέψετε την έκφραση. Ο Αλέξανδρος Λουγκόπουλος θα πετύχει και τον τρίποντο και θα στείλει τη διαφορά για πρώτη φορά στο παιχνίδι στους 9-43-52, 4-17 για το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου. Πάμε σε ένα time out. Τέλος time out. Οι δύο ομάδες βρίσκονται στο παρκέ. Ο Χατζηγεωργιάδης θα κάνει βήματα. Δέχτηκε το σφύριγμα διαμαρτύρητα. Η Μάμπα εδώ και κάποια λεπτά πατάνε καλύτερα στο παρκέ. Έχουν πάρει διαφορά 9 πόντων. Κυριαρχούν πλήρως σε όλα τα μήκη και πλάτη. Έχουν κατακαιρδίσει κατά κράτος την μάχη των rebound. Έχουν ανανεώσει, την επίθεσή τους πολλάκις φορές. Νέα στοχή επίθεση, εθνητιασμός. Σιγά μην το κάνω Μουσούλη, 43-54. Σωσήν 11. Έχουν βάλει το πόδι στον γκάζι και δεν το έχουν αφήσει στιγμή. Και το σου θα κόψει στα ίσα παρακαλώ. Τον Μουρμούρη. Λουκόπουλος για 3 και αυτό. Και αυτό παρακαλώ, 43-57. Το 43. Το 41-40. Έχει γίνει 43-57. Ο Χατζηγεωργιάδης θα στοχίσει. Μουρμούρης και αυτός με τη σειρά του. Μουσούλης στον Μπολοντάκη, ο οποίος δεν είχε κανένα πρόβλημα να κάνει το 43-59. Δύο 19 το επιμέρους. Δεν χρειάζεται να πούμε κάτι άλλο. Blackout για τους Pistachios. Αυτή τη φορά ο Μπολοντάκης δεν τα κατάφερε. Ο Μουρμούρης μία από τα ίδια. Ο Πιστάτσιος έχουν κολλήσει για τα καλά στην επίθεση. Μουσούλης για 3. Στο σίδερο η μπάλα. Μέσα και αυτό. Εξαιρετικό στο τρίτο δεκάλεπτο. Έλα, 43-62. Επιτέλους καλάθι μετά από ώρα. Καλάθι και φάουλ συγκεκριμένα. Από τον Φλίγκο. 45-62, 46-62.
όταν το 41, 40. Κάπου στις αρχές του δεκαλέπτου γίνεται 46-62, έχεις δεχτεί δηλαδή 22 πόντους και 24 τώρα. Δεν χρειάζεται να προωθείς κάτι άλλο. Ο Δέντας θα κλέψει την μπάλα. Θα πάει μέχρι μέσα, θα κερδίσει το φάουλ. Θα έχει δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές και τη δυνατότητα να στείλει τη διαφορά στους 20. Έστωχο στην πρώτη, 46-65. Τέλος τρίτου δεκαλέπτου, 46-65 στους 19 από τους η διαφορά. Όλα έτοιμα για την τελευταία στροφή της αναμέτρησης. Κωνσταντίνου, από τα 5 μέτρα, η μπάλα στο σίδερο, αμυντικό rebound. Μόλις θα κάνει φάουλ. Πάνω στον Δανίκογλου, ο οποίος μόλις πέρασε και αυτό στο παρκέ. Κανικό που θα πατήσει γραμμή ή μεταφορά. Το δεύτερο. Ο Μουσούλης έχει περάσει τον πάγκο. Να πάρει και αυτός τις ανάσες του. Ο coach Μπασδάνης, ορμωμένος από την πολύ μεγάλη διαφορά, έχει τη δυνατότητα να κάνει τις απαραίτητες αλλαγές. Του τριών πόντων, εφικό, 49-65. Ο Αλέξανδρος δεν θα απαντήσει, ήταν εκπληκτικό τρίτο δεκάλεπτο. Το Μαριτσάς τα κατάφερε. Αλλά θα περάσει του παιδούχους. Αλέξανδρος για τρεις, μέσα και αυτό. Έχω την εντύπωση ότι ήταν το τέταρτο έστοχο τρίποντο για τον κύριο με το νούμερο 7. Παιχνίδι δεν έδειχνε σε καμία περίπτωση την τροπή που έχει πάρει. Ήταν ντέρμπι μέχρι τα μέσα του τρίτου δεκαλέπτου. Όπου το Μάμπα πάτησε το πόδι στον γκάζι και από τότε πάει με σπασμένα τα φρένα. Μπάλα χαμηλά, στο Φιλντάν, 49,
70-21 πόντους για πρώτη φορά. Τσιτούρας, θα κρυωθεί φάουλ ο Αλέξανδρος. Το δέχεται για διαμαρτυρητά όταν είναι στο σύν 21 τα πράγματα. Βλέπετε πόσο διαφορετικές είναι οι αντιδράσεις και των παικτών. Είμαστε 100% σίγουροι ότι άμα το παιχνίδι ήταν ντέρμπι, άμα το παιχνίδι ήταν στον πόντο, η αντίδραση του Αλέξανδρου θα ήταν λίγο διαφορετική. Εμείς για παράδειγμα εδώ δεν είδαμε φάουλ. Βέβαια σημασία δεν έχει, λέω εγώ. Αλλά η ρεφ. Τσιτούρας σε κενό τέρμα θα στοχίσει. Ούτε ο Τάλαρος. Το Μάμπα, όπως δείχνουν όλα, θα κατακτήσει την πέμπτη νίκη σε 6 αγώνες. Από την άλλη, Πιστάτσιος θα υποστούν τη δεύτερη ήττα στο πρωτάθλημα Master League. Κουράς για 3. Ο Χιμντάν του κάνε φάουλ. Ακούστηκε μέχρι εδώ. Δίνει το χέρι του στον ρεφ. Οι διαμαρτυρίες του πρώτου ημιχρόνου έχουν πάει περίπατο. Σε λίγο θα αγκαλιαστούν έτσι όπως πάνε. Με τεχνικές ποινές ξεκινήσαμε. Με αγκαλιές θα τελειώσουμε. Και αυτό θέλουμε βασικά. Κόπουλος. Άστοχος ο Αλέξανδρος. Τα βάλει όταν έπρεπε όμως. Τώρα θα πάει μέχρι μέσα. Θα στοχίσει. Κωνσταντίνου. Θα αρπάξει το επιθετικό. 52-70.
5.57 για το τέλος του παιχνιδιού. 52-71. Στου τριών πόντων, μπάλα στο σίδερο. Ο Αλέξανδρος θα πάει μέχρι μέσα, θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. 52-74, θα πιέσει παραλίγο και να κλέψει. Ό,τι παρακολουθούμε, αποτελεί τυπική διαδικασία. Το Μάμπα έχει πάρει το παιχνίδι. Σου για τρεις. Αστοχός. Ο Χρήστος άρπαξε το επιθετικό. Μουρμούρισα αστόχησε. Μαρίτσα θα δώσει σε ποιον. Στον Δεδε. Ο οποίος από υπερβολική σιγουριά θα αστοχίσει. Ο Μαρίτσα θα βρεθεί στο παρκέ. Ο Κωνσταντίνου θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Πενήντα τέσσερα. Το Μάμπα, συγγνώμη, οι Πιστάτζιος θα κλέψουν την μπάλα. Κωνσταντίνου θα πάρει το φάουλ. Μπάλα στο σίδερο. Άστοχος και στη δεύτερη. Έχουμε πίσω το τελευταίο πεντάλεπτο. Διακοπή. Ο Χίμνταν την έφαγε. Νεύρα χωρίς λόγο. Το παιχνίδι 20 πόντων. Και όσες διακοπές έχουμε στα τελευταία 2-3 λεπτά, δεν τις είχαμε σε ολόκληρο το παιχνίδι που η μπάλα έκαιγε. Να δούμε τι άλλο θα δούμε. Είχαμε μία αποβολή πριν λίγο το Τσίτουρα. Ο Χίμνταν τώρα εδώ χτυπάει πινακίδες. Λίγο ηρεμία, παιδιά. Ο Σταμάτης αστόχησε σε σουτήριον πόντων. Θεοδοσίου τελευταία στιγμή θα ανακόψει την μπάλα, η οποία πήγαινε με μαθηματική ακρίβεια στα χέρια του Παπαγεωργίου. Χρήστος για τρεις. Μπάλα στο σίδερο. Ριμπάουτ από τον Δέδε. Από εκεί στον κύριο Θεοδοσίου. Ας παιχθεί και λίγο μπάσκετ, δεν είναι κακό. Τριών πόντων. Αστοχός. Ο Κάρολος από την κορυφή. Thank you.
Διεκδίκηση, Βελάκη σε ποιον. Την μπάλα για, το, για τους Πιστάτσιος. Η διαμαρτυρία πάει σύννεφο πάντως. Φανταστείτε το παιχνίδι να πήγαινε όπως το μεγαλύτερο μέρος στη διάρκεια προς το τέλος, τι θα γινόταν εδώ στο κλειστό. Τα μάτς για δύο, καλάθι, εξαιρετικός. Χαλαρός. Πρέπει να παραδειγματιστούν από εκείνον. Ρεμίστε παιδιά, έχει τελειώσει το παιχνίδι, 54-76, 22 πόντους είναι. Μουρμούρης δεν είχε και την πιο εύκολη αποστολή με τον Χίμπναν να τον σκεπάζει. Δεν θα ήθελα σε καμία περίπτωση να ήμουν στη θέση του και δεν έχω και το ύψος του. Ο Θεοδωσίου θα κάνει το 54-78. Ένα και 40. Αβαρτιώτης. Θα πετύχει το καλάθι. 56-78. Το Μάμπα, επαναλαμβάνω, θα πετύχει την πέμπτη νίκη σε 6 παιχνίδια. Δεύτερη ήττα για τους Πιστάτσιος, οι οποίοι εδώ θα κλέψουν την μπάλα. Μουρμούρης θα κοπεί σε πρώτο χρόνο. Αβακιώτης στο rebound επιθετικό. Δεν κατάφερε να τελειώσει τη φάση. Μπήκαμε στο τελευταίο λεπτό. Μπέιζμπολ πάσα του Θεοδωσίου στον Δανίκογλου. Εκείνος τον ερχόμενο Χίμνταν. 56-80. Χρήστος για τρεις, airball, κατευθείαν η μπάλα στα χέρια του Μουρμούρη, στάθηκε τυχερός εδώ. Αστοχή από τη γωνία, ο Γεωργίου είναι επιθετικό. Στο Χρήστο, εκείνος για δύο, ούτε τώρα. Ο Θεοδωσίου θα πάρει το φάουλ. Καμία από τις δύο ομάδες δεν έχει συμπληρώσει τα 5 ομαδικά. Ως εκ τούτου η επαναφορά θα γίνει απ' έξω. Ο Σταμάτης αφήνει την μπάλα στο παρκέ. Και μπράβο του, 56-80 θα είναι το τελικό σκορ για το πρωτάθλημα της Master League. Το Μάμπα θα πάρει την πέμπτη νίκη στην διοργάνωση.